Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, στην και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών, πεντακισχυλίους άνδρας φορτάσεις.
αυτός ευλόγησον και τους άρτους του, τον Σίτων, τον Ίνων και το Έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Ιερά Μητροπόλητα, η πόλη και εν ωρία τα πόλητα, ψήκης των προσπερώντων τα δώρατα από τον δούλο σου, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών πληθύνων τρέφω συντηρών, και αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαρα να πέμπω με συν τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλουσίε το γεύσαν και πίνασαν, οι δε κριτούντες των Κύριων, που και λατωδίσονται παντός αγαθούν. Μέσα στην αναστάσιμη χαρά, η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρα Χριστοφόρου μας μάζεψε και πάλι σήμερα εδώ, σε αυτή την ωραία τοποθεσία στην είσοδο της πόλης μας, και να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρα της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Χριστοφόρο. Αυτόν ο οποίος, όπως άλλωστε λέει και το όνομά του, φέρει τον Χριστό, και να τον παρακαλέσουμε έτσι ώστε και εμείς που όσοι ήρθαμε ταπεινοί προσκυνητές εδώ στο ναό του, αλλά και να γιορτάσουμε τη μνήμη του, να αξιωθούμε και εμείς να γίνουμε Χριστοφόροι, να φέρουμε τον Χριστό δηλαδή στη ζωή μας, και όπως ο Άγιος μας άλλαξε τη ζωή του, όπως ξέρουμε πρώτα ήταν ένας άγριος ληστής, ο οποίος όχι μόνο δεν πίστευε στον Χριστό, αλλά το μόνο το οποίο έκανε ήταν να κυνηγάει τους ανθρώπους και να κάνει το κακό. Έτσι όταν λοιπόν γνώρισε τον Χριστό, άλλαξε η ζωή του. Και όταν βαπτίστηκε, άλλαξε πραγματικά όχι μόνο το όνομα, αλλά άλλαξε το είναι του. Έτσι λοιπόν και εμείς να αξιωθούμε, αδελφοί μου, να γνωρίσουμε πραγματικά τον Χριστό, όχι στα λόγια, αλλά στη ζωή μας, όχι με εξωτερικά σχήματα, αλλά με την καρδιά μας, ώστε και εμείς να αξιωθούμε να είμαστε και να γίνουμε Χριστοφόροι, να φέρουμε τον Χριστό στην καθημερινότητά μας. Και όπως βλέπετε, με την αγάπη και το φιλότιμο και το μεράκι όλων των γρεβενιωτών, άλλαξε αυτός εδώ ο τόπος, ο χώρος. Για γυρίστε λίγο πίσω, 5-6 χρόνια, όχι παραπίσω. Πώς ήταν και πώς είναι, θυμάστε? Πώς έγινε αυτός εδώ ο τόπος? Και έγινε από την αγάπη όλων των γρεβενιωτών και από το μεράκι όλων των γρεβενιωτών. Και θέλω να πιστεύω ότι έγινε ένα κόσμημα και ένα στολίδι για την πόλη μας και την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, όπως ο Άγιος μας άλλαξε ζωή όταν γνώρισε τον Χριστό, ο τόπος άλλαξε εδώ από την αγάπη και από το μεράκι και από το φιλότιμο των γρεβενιωτών, έτσι και να αλλάξει και του καθενός μας η ζωή, να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε Χριστοφόροι, να έχουμε τον Χριστό όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά κυρίως στη ζωή, όχι μόνο στα λόγια, αλλά στις πράξεις της καθημερινότητάς μας, και να έχουμε πάντα, εύχομαι ολόψυχα σε όλους, τα δώρα του Αναστημένου Χριστού, που είναι η χαρά, η ειρήνη και η αγάπη. Χρόνια καλά, πολλά και ευλογημένα σε όλους, γεμάτα από τα δώρα του Αναστάντος Χριστού, χαρούμενα, ειρηνικά και με πραγματική αγάπη, έτσι ώστε ο καθένας μας να γίνει ένας μικρός
και νέος Χριστοφόρος στη ζωή του. Χρόνια καλά, πολλά και ευλογημένα, Θεός να μας ευλογεί και ο Άγιος Χριστοφόρος να πρεσβεύει για όλους μας. Του Κυρίου δεηθούμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφ' εμάς. Και αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα χρόνια εύχομαι να είναι περισσότερα από τα δικά μου. Γεμάτα όμως από υγεία ψυχής και σώματος. Γεμάτα από, όπως είπα και πριν, από τα δώρα του Αναστημένου Χριστού. Με χαρά, με ειρήνη και με αγάπη. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους. Λοιπόν, εκπάτερ μου εκείς, την άκρη. Thank you.